Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα vlog μας, στο 6. Μα πότε φτάσαμε στο 6, τα καταφέρνω πολύ καλά, δεν μπορείτε να πείτε. Νόμιζα ότι θα το χάσω, αλλά δεν το έχασα, συνεχίζουμε δυναμικά. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε αυτό που σας υποσχέθηκα χθες. Θα φτιάξουμε τα δώρα για τις δασκάλες και τους μαθητές της Λίδας. Το κάνω γιατί νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα για οικονομικά δωράκια, είτε για ανταλλαγή, είτε για σχολείο, φροντιστήριο, φίλους κτλ. Δεν ξέρω. Και νομίζω ότι γενικά σας αρέσουν οι προτάσεις, είτε αυτές είναι σε φαγητό, είτε είναι σε παιχνίδι, είτε είναι σε κάποιο δωράκι. Οπότε είμαστε εδώ για να το κάνουμε. Όπως είδατε, έχω πάρει κάποια στολιδάκια. Αυτά εδώ. Τα έχω πάρει από το Jumbo. Και οι τιμές τους πήρα όλα διαφορετικά για να έχουν όλα τα παιδάκια διαφορετικά στολιδάκια. Οι τιμές τους ξεκινούσαν από 20 με 30 λεπτά και φτάνανε μέχρι και 1 ευρώ. Και πήρα και αυτές τις μπαλίτσες, μία ασημένια και μία χρυσό για τις δασκάλες. Θα δείτε πώς θα τις φτιάξω. Έχω εδώ πέρα τις κορδέλες. Που οι μπαλίτσες κάνανε ή 1,20 ή 1,5, δεν θυμάμαι καλά. Πάντως για όλα τα στολιδάκια. 15 στολιδάκια που πήρα και 2 μπαλίτσες, για όλα πλήρωσα 15 ευρώ, όχι για όλα αυτά. Πήρα και μαρκαδόρους, μεταλλικούς, χρυσό, ασημένιο, πράσινο που λένε πολύ χριστουγεννιάτικο, μπλε, έχει και κόκκινο και μπλε, δεν ξέρω αν θα τους χρησιμοποιήσω όλους και δεν θα χρησιμοποιήσω, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Λοιπόν, να σας εξηγήσω αρχικά τι θέλω να κάνω. Με αυτά εδώ τα στολιδάκια, θα γράψω από πίσω το έτος 2019 και το όνομα του παιδιού. Σκεφτόμουν να γράψω καλά Χριστούγεννα, αλλά μερικά είναι πιο μεγάλα, μερικά είναι πιο μικρά, δεν θα χωράει σε όλα. Οπότε θα γράφω το έτος και το όνομα του παιδιού και ίσως να γράψω και παυλίτσα Λίδα, ότι είναι από τη συμμαθητριά του στη Λίδα, αλλά ίσως και όχι. Σκέφτομαι ότι είναι ένα δωράκι που θα μείνει πάνω στο δέντρο τους. Θα γέρονται παιδάκια που έχει το όνομά τους και οι γονείς που είναι κάτι από το σχολείο. Δεν είναι και τόσο απαραίτητο να έχει το όνομα του παιδιού που το δίνει. Βέβαια, αυτό είναι και δική μου άποψη. Ιδανικά, αυτό που ήθελα να κάνω είναι να έχω σακουλάκια για να βάλω μέσα τα δωράκια και να τα κλείσω με κορδέλα. Δυστυχώς, σακουλάκια δεν βρήκα, οπότε απλά θα είναι έτσι. Αυτό λοιπόν θα κάνω με τα στολιδάκια και με τις μπαλίτσες. Σίγουρα. Βλέπετε όλες αυτές τις μπαλίτσες, τις τέλειες στολισμένες που γράφουν. Καλή χρονιά ή καλά Χριστούγεννα στην αγαπημένη μου δασκάλα, στον αγαπημένο μου δάσκαλο, στον ονό μου, στη μαμά μου, τα πρώτα Χριστούγεννα του μωρού μας κτλ. Που είναι στολισμένες πάρα πολύ ωραία, με κορδέλες και τα γράφουν όλα αυτά που σας λέω με πολύ ωραία χρυσά γράμματα. Όμως οι τιμές από αυτές τις μπάλες είναι το λιγότερο, νομίζω, 8 με 9 ευρώ, σύντα μεταφορικά, άμα το παραγγείλεις. Πάει πολύ. Μία τέτοια μπάλα που μας πήρε πέρυσι η κολλητή μου για τη Λίδα, μία απίστευτη, αυτήν εδώ που γράφει για τα πρώτα Χριστούγεννα της Λίδας με αγάπη ειρήνη, είναι απίστευτη και είναι και γυάλινη και όλα, δεν είναι πλαστική, πάρα πολύ ωραία. Είχε και ξύλινο κουτάκι που ήταν μέσα, πανέμορφη, έκανε γύρω στα 20-20 κάτι ευρώ. Είναι υπέροχη, αλήθεια είναι, και θα την έχουμε και στο δέρμα μας πάντα. Αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο πιο ακριβό ίσως είναι για κάποιον πολύ κοντινό σου, όπως εμάς μας το έδωσε η κολλητή μου. Ή δεν ξέρω, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καθενός. Καλά. Τώρα για το σχολείο ή κάποιο μικρό δωράκι, νομίζω ότι αυτές οι παλίτσες που θα τις φτιάξεις και μόνος σου είναι πάρα πολύ καλές εξίσου. Και νομίζω ότι και για τη δασκάλα, δεν ξέρω τώρα, αυτό ίσως είναι και δικιά μου άποψη, παίζει πολύ ρόλο το να το φτιάξεις εσύ, να καθίσεις να αφιερώσεις χρόνο και να της το δώσεις. Δικιά μου άποψη. Λοιπόν, να μην τα πολυλογώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω ότι τα ονόματα των συμμαθητών της Λίδας ρώτησα τις δασκάλες της και μου τα γράψανε εδώ πέρα. Είναι 10 παιδάκια, έχω πάρει 15 στολιδάκια, κάποια θα περισσέψουν γιατί νόμιζα είναι παραπάνω. Οπότε θα κοιτάω τα ονοματάκια και θα τα γράφω. Πάμε να τα φτιάξουμε. Thank you.
έτοιμα. Περισσέψαν αυτά τα τρία, θα τα βάλω στο δικό μας δέντρο. Συν το πρώτο που δεν μου βγήκε καλό, παρότι ήταν πολύ ωραίο, κρίμα. Θα βάλω στο δικό μας δέντρο. Και τώρα πάμε να κάνουμε τις μπαλίτσες. Έχω μία ασημένια και μία χρυσή. Αρχικά θα γράψω πάνω αυτό που θέλω να γράψω και μετά θα διακοσμίσω με όλες αυτές εδώ τις κορδέλες που έχω πάρει. Βασικά δεν τις έχω πάρει. Γενικά εγώ από ό,τι μου φέρνουν τις κρατάω τις κορδέλες. Μπορείς χρειαστεί να κλείσω κάτι, μπορείς να κάνω ένα δωράκι και να ορίστε που χρησίμευσα. Το χρυσό μου δεν γράφει πολύ καλά. Η αλήθεια είναι, το είδα τώρα που έγραφα τα δωράκια. Αλλά θα το προσπαθήσω για να γράψω στην παλίτσα και ο Θεός βοηθός. Δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται ή αν έκανα καλά που έγραψα το χρυσό με το χρυσό, αλλά πάντως γράφω στη δασκάλα μου Ιωάννα. Με αγάπη Λίδα. Τώρα σίγουρα στην κάμερα δεν φαίνεται καλά. Θα το αφήσω να στεγνώσει και θα το πατήσω μάλλον με ασημένιο για να ξεχωρίζει. Πάντως είναι πολύ γλυκούλη και θα βάλω και τις κορδέλες. Οπότε αφού δεν φαίνεται καλά το χρυσό πάνω στο χρυσό και το ασημένιο πάνω στο ασημένιο, στην επόμενη μπαλίτσα μου που είναι η ασημένια, θα γράψω με χρυσό για να φαίνεται. Μάλλον έτσι το ασημένιο φαίνεται καλύτερα με το χρυσό στη δασκάλα μου φίλιο, με αγάπη Λίδα, και έχω γράψει και το έτος. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται, αλλά θα σας τα δείξω και μετά τελειωμένα πάνω στο δέντρο πως θα είναι. Νομίζω έτοιμη είναι για την κυρία μας τη φιλιό η μπαλίτσα. Είμαι αρκετά ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, μπορώ να πω. Πολύ γλυκούλα δεν είναι? Και ωραία χρώματα, ωραία τα συνδύασα, έβαλε και λίγο ροζάκι να σπάει το ασημί. Πάμε τώρα στην επόμενη μπαλίτσα. Για την κυρία μας την Ιωάννα σε πιο ροζ και λευκό τόνους, νομίζω ταιριάζει πιο πολύ κάπως με το χρυσό. Θα σας τα δείξω τώρα πάνω στο δέντρο. Άρεσε να πήρετε ιδέες για δωράκια, για συμμαθητές, για δασκάλες, για το σχολείο γενικά τώρα που τελειώνει, για ανταλλαγή δώρων για φίλους, και η μπαλίτσα είναι πολύ ωραίο για ανταλλαγή δώρων. Ευχαριστώ πολύ που τα παρακολουθήσατε. Ελπίζω, εντάξει, δεν είμαι χειροτέχνης, καλλιτέχνης, έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Ελπίζω να φάνηκε κάπως ωραίο. Εμένα μου άρεσαν πολύ, μπορώ να πω. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο!